ανησυχητικές εικόνες με κλειστά καταστήματα, τα οποία έβαλαν οριστικό λουκέτο σε έναν από τους πιο εμπορικούς δρόμους του Ηρακλείου, κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός. Είμαστε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού, η αγορά Ερημώνη. Μετρήσαμε πάνω από 20 καταστήματα κλειστά από το Καμαράκι μέχρι και τη Χανιόπορτα. Συνεχίζουν και κλείνουν τα μαγαζιά το ένα πίσω από το άλλο. Ειδικά εδώ σε αυτή την περιοχή, στη Χανιόπορτα. Ερημώνη σαν περιοχή, έχει πέσει πολύ. Βέβαια, έχουν κλείσει πάρα πολλά καταστήματα και ο κόσμος δεν έχει τόση κίνηση. Είναι δύσκολα. Και όμως αυτή είναι η εικόνα που παρουσιάζει ένα μεγάλο τμήμα της Λεωφόρου Καλοκαιρινού, η οποία ερημώνει. Η Καλοκαιρινού είναι άδεια και είναι μετρημένα τα δάχτυλα, στα δάχτυλά μας τα μαγαζιά που είναι ανοιχτά. Αυτό που ξέραμε το έχουμε ξεχάσει. Νομίζω ότι από το Καμαράκι μέχρι εδώ το 70% είναι κλειστά τα καταστήματα. Η αγορά εδώ έχει πεθάνει, το βλέπουμε, ενώ ήταν ο καλύτερος δρόμος του Ηρακλείου πιο παλιά. Την ίδια ώρα κλίμα βεβαιότητας και σύννεφα φόβου για το πόσοι τελικά θα αντέξουν από τις συνέπειες της πανδημίας και της γενικότερης κρίσης επισκιάζουν τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και στο νησί μας. Το αποτύπωμα αυτό θα φανεί αμέσως μόλις μπούμε στην κανονικότητα, έτσι, που θα σταματήσουν πλέον, ας πούμε, οι περιορισμοί και οτιδήποτε. Εκεί είναι ποιοι αντέχουν τώρα να συνεχίσουν την κούρσα. Και αυτό από ό,τι βλέπουμε δεν θα είναι εύκολο, δεν θα είναι ρόδινο, θα έχει πολλές εκπλήξεις, αρνητικές κυρίως. Από ό,τι υπολογίζουμε σε επίπεδο κίνησιου αλλά και σε χώρας, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις επέλεξε να μην ανοίξει καθόλου. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα από την αγορά και το 2021, καθώς όπως εκτιμάται, αρκετές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα μπορέσουν να σταθούν και πάλι όρθιες, καθώς δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τη ζημιά του lockdown που προκλήθηκε. Εάν επαληθευτούν τα σενάρια που έχουν να κάνουν ότι ο τουρισμός θα ξεκινήσει μέσα του καλοκαιριού, θα έχουμε μια πανδημία λουκέτων, να το πω έτσι, μια και είναι και επίκαιρο τώρα λόγω και του κορονοϊού, γιατί οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να αντέξουν, τα λειτουργικά τους έξοδα είναι αρκετά. Από την πλευρά του τουρισμού και μόνο το 2020 χάθηκαν πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στο νησί μας. Για σημαντική αύξηση της ανεργίας στο νησί μας και σε αρκετούς κλάδους έκανε λόγο ο Στέλιος Βοριάς εν ώψη της ανακοίνωσης των στατιστικών στοιχείων για την ανεργία από τον ΟΑΕΔ. Δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι από το 20 έχουμε μια ραγδαία αύξηση και από τους άλλους κλάδους, είτε λέγεται για ανεμπόριο, είτε βιοτεχνία, είτε δηλαδή μικρομεσαία ουσιαστικά επιχειρηματικότητα. Ήδη τα στοιχεία που έχουμε για τους υπόλοιπους μήνες δείχνει μια αύξηση της τάξης ίσως του 40% με 50%. Και στον χώρο της εστίασης εκτιμάται ότι στις τρεις επιχειρήσεις η μία δεν θα ανοίξει τους προσεχείς μήνες, με τη Μαρία Ντονακάκη να περιγράφει το ομιχλώδες τοπίο στις τάξεις των επιχειρηματιών. Δεν θα επιστρέφουν όλοι στις θέσεις τους και από τους τρεις ο ένας θα κλείνει. Αυτό είναι το λυπηρό της υπόθεσης και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε άμεσα με κάποιο σχεδιασμό, το οποίο η κυβέρνηση εννοείται θα πρέπει να κάνει, οικονομικό κυρίως, για να μπορούμε την επόμενη μέρα να αντέξουμε. Σύμφωνα με στοιχεία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, το 2020 άνοιξαν 1.149 επιχειρήσεις, ενώ οι διαγραφές ανήλθαν στις 625. Τους προσεχείς μήνες, ωστόσο, θα διαφανεί η πραγματική εικόνα για την επιβίωση ή όχι των επιχειρήσεων, οι οποίες βρίσκονται ήδη στον πάγο.